Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Αλεξανδράκη. Ο κύριος Αλεξανδράκης, είναι ο δικηγόρος του γιατρού, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μακροχρόνια διαμάχη του γιατρού με την γυναίκα που προσπάθησε να τον δολοφονήσει. Κύριε Αλεξανδράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ζητήσω και από εσάς 10 δεύτερα, γιατί τόσο είναι υπομονή, να δούμε μαζί και να ακούσουμε. Το ethnos.gr έχει ένα βίντεο που ακούγεται και ήχος τη στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν την γυναίκα αυτή που πυροβόλησε τον εντολέα σας. Για να το δούμε. Αυτό είναι η γυναίκα η οποία λέει: μου απήγαγαν και μου βίαζαν το παιδί μου στους αστυνομικούς, οι οποίοι την έχουν πια συλλάβει. Κύριε Αλεξανδράκη, τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτήν την ιστορία? Λοιπόν, ο κύριος Νέος είναι ένας γιατρός, οφθαλμίατρος. Ναι. Ήταν επαντρεμένος, έχει δύο κόρες, με μια Αγγλίδα. Και είχε μια εξωσυζυγική περιπέτεια με την Κλοντιάνα Τσέλο. Mm-hmm. Από αυτή τη σχέση γεννήθηκε ένα παιδί. Τον είχε εξαπατήσει ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά, ότι. Και τελικά έμεινε έγκυος και κράτησε το παιδί και έκτοτε άρχισε να τον εκβιάζει. Mm-hmm. Το αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά. Έχει καταδικαστεί από το εφετείο Αθήνας σε ποινή φυλάξης για εκβίαση. Κάποια στιγμή ο κύριος Νέος είδε και αποείδε και κάναμε αγωγή για να πάρουμε την εμβέλεια του παιδιού, το οποίο είχε αναγνωρίσει. Μάλιστα. Είχε το αναγνωρίσει ως δικό το παιδί και μετά από σκληρή αντιδικία το δικαστήριο, παρόλο που ήταν εξώγραμμο παιδί και στα εξώγραμμα παιδιά, όπως ξέρετε, έχει εκ του νόμου την επιμέλεια η μητέρα, πήραμε την επιμέλεια. Έκτοτε άρχισε ένας Γολγοθάς, πήγαινε στο υγεία, του έκανε φασαρίες, τρομερές φασαρίες που τον διώξανε από το υγεία, στη συνέχεια τον ξαναπήρανε για αυτόν τον λόγο, και ήταν μια περίεργη προσωπικότητα. Δεν έκανε μόνο στον κύριο Νέο φασαρίες, ακόμα και στους δικηγόρους τους. Στους δικηγόρους που χρησιμοποιούσε η ίδια όταν έκανε τις υποθέσεις, τους πήγαινε στο δικηγορικό σύλλογο, τους απειλούσε. Ήταν μια σχιζοειδής προσωπικότητα. Είχα πληροφορηθεί ότι τελευταία είχε νοσηλευτεί σε κάποιο ψυχιατρίο. Πώς είναι πρώτα απ' όλα ο γιατρός τώρα, δηλαδή οι δικές μας πληροφορίες? Ο γιατρός αυτή τη στιγμή δεν έχω μάθει νέα πώς είναι. Δεν έχω, δηλαδή δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Στο σπίτι του δεν απαντάνε. Η γυναίκα του προφανώς θα είναι εκεί, στο κινητό του δεν απαντάει. Η εικόνα που εμείς έχουμε, το λέω με την επιφύλαξη. Ξέρετε σε ποιο νοσοκομείο τον έχουν? Είναι στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Στο υγεία είναι? Στο Γεννηματάς. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι σοβαρά τα τραύματά του. Φαίνεται όμως ότι οι γιατροί θα καταφέρουν να τον σώσουν, να το πω απλά. Αυτό είναι η πρώτη εκτίμηση, γιατί ο άνθρωπος πήγε στο νοσοκομείο πριν από μια ώρα, έτσι. Δηλαδή έγινε το περιστατικό μέχρι να τον μεταφέρουν κλπ. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Θα πάω και εγώ αργότερα από το νοσοκομείο. Στο γεννηματά. Κύριε Αλεξανδράκη. Είμαι σε δουλειά. Με φνηδιάζεστε από εσάς, το πληροφορήθηκα. Είχε ζητήσει. Ο γιατρός, με κανένα. Ναι. Ο γιατρός είχε ζητήσει προστασία. Είχαμε κάποια. Γιατί έχουμε μεγάλη δικαστική διαμάχη, καταλαβαίνω. Επεισόδια. Μόνο να σας πω ότι έχει κάνει αντίστοιχο επεισόδιο με τη σύζυγό του. Η σύζυγός, η οποία είναι Αγγλίδα, ναι, η οποία προς τιμή της είπε ότι άσχετα με ποιες συνθήκες συνελήθη αυτό το παιδί, εφόσον είναι το αντρός μου, εγώ υποχρέωσα να το μεγαλώνω και το μεγάλωνε. Μάλιστα. Μαζί με το γιατρό. Το παιδί, το εξώγαμο. Και μία φορά που το γύριζε από το σχολείο, της επιτέθηκε και της χτύπησε. Τη χτύπησε με βάναυσο τρόπο. Τη πάταγε το κεφάλι κάτω στον άπεδο. Oh. Και αν δεν επεμβαίνανε κάποιοι ένοικοι της πολυκατοικίας, θα την είχε σκοτώσει. Μάλιστα. Μιλάμε για μια τραγική περίπτωση. Τώρα είμαι ταραγμένος. Καταλαβαίνω, κύριε Αλεξανδράκη, καταλαβαίνω. Και δυστυχώς, έτσι όπως περιγράφεται η κατάσταση, είναι το χρονικό μιας προαναγγελθήσας απόπειρας. Ναι. Είναι μια περίπτωση που και εγώ έχω μείνει άναυδος. Κλιμακούμενη, η οποία φαινόταν ότι. Πέραν από την επαγγελματική σχέση που είχαμε πιο παλιά, είμαστε και φίλοι. Βγαίναμε κατά καιρούς, πήγαινα σε κάποια ταβέρνα. Δεν είναι μόνο επαγγελματική, είναι και προσωπική σχέση που έχετε με τον γιατρό. Ναι. Τον και γιατρό. Τώρα έχω σοκαριστεί. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Δεν μπόρεσε να ποτέ να συγχωρήσει, αφού και εμένα με είχε απειλήσει, το γεγονός ότι της πήραμε την επιμέλεια του παιδιού. Αυτή είχε και μια περίεργη ζωή. Δήλωνε ότι είναι ζωγράφος, δήλωνε ότι είναι μοντέλο. Έφερνε στο δικαστήριο φωτογραφίες και έλεγε: εγώ ήμουνα πρώην φίλη του Φουστάνου. Έλεγε: δεν μπορείς να την πιάσεις από πουθενά. Πολύ περίεργο άτομο. Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Αλεξανδράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα γυρίσω για λίγο στον Μαρίνο. Νομίζω ότι